Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Κυριακούλα σήμερα, 27 του μήνα. Η ώρα είναι 9:25. Και παρακολουθούμε το μέτρο της Bandicoot εναντίον Χαϊπός, που θα βέλεις κέρδισε τον Φελερίτη. Χαϊπός λοιπόν θα παίξουμε την πρώτη τους άμυνα. Η Bandicoot στην πρώτη της επίθεσης. Χαράτσε, πάσα, αστόχησε με το νούμερο 12, τον Χαράτσο. Παρακαλώ ο Ρούκας και τώρα ο Παρασκευάς. Γλύκας, ανάποδο λέει από το καλάθι. Από τον ψηλό, τον Χάιπος. Ωραία πάσα για τον Κωνσταβέλη. Θα αστοχίσει αυτός, η μπάλα φτάνει στον Παπαδόπουλο με την βοήθεια του Λασκαράτου. Τρίποντο, άστοχο. Κι άλλο ο Λασκαράτος, αλλά έχει χτυπήσει στη μέση του. Δεν είναι μέσα στην διακοπή, γιατί χτύπησε ο Παπαναστασίου. Στραφέλη, στο βάζει και σοβαρίζει. Δύο όλα. Παπακαλουδούκας, Παρασκευάς, Παπαναστασίου, Γλύκας και Φελερίτης. Η πεντάδα, η starting five, τον Χάιπος. Φελερίτης στον Παρασκευά. Ο Γλύκας πήρε την μπάλα όπως θα ήθελε, αστόχησε. Σταφέλης πέρα την μπάλα. Σταφέλης, Παπαδόπουλος. Πέρασε τον πρώτο μπροστά του. Λασκαράτος, Χαράτσε και Παλατζίδης. Η starting five τον Μπάντεκος. Λίκα στον Παπαναστασίου, ο Παπαναστασίου αστόχησε. Παπαδόπουλος μάζεψε. Χαράτσος έκασε την μπάλα από τον ψηλό. Ολοκλήρωσε το έτσιμο ο Παρασκευάς και τώρα ο Παπακαλουδούκας. Γλύκας το σούτ μέσα. 2-4. Παρακολουθούμε το γκρουπ 1 της δεύτερης κατηγορίας της Αρνάς. 2. Καράτσε τρίποντο άστοχο. Μαζεύει ο Παρασκευάς στο rebound. Φελερίτης. Γλύκας μόνος του Παπακαλουδούκας. Βαριζίποντο το έχασε. Τυπικό rebound. Κερδίζει φάουλο από Παναστασίου και το πάει στη γραμμή για δύο βολές. Έχει έρθει και ο Μαντέκος που μας είπαμε ότι θα έρθει, τον είχαμε δει να κάνει ζήτημα. Κάνει τώρα δίπλα στον πάγκο της ομάδας του. Βλέπετε στο πλάνο σας πίσω. Μια στις δύο βολές, κάτι δύο. Μπαίνει στον πίνακα του σκόρερ και ο Παπαναστασίου. Σταβέλης. Κλείστηκε αλλά κέρδισε φάουλ. Παλατζίδης, Σταβέλης. Λασκαράτος με 5-4 λεπτά στη διάθεσή του. Χαράτσε. Δεν θα σκοράρει, μάζεψε. Τέλος της επίθεσης, αλλά πρώτα. Όχι. Ναι. Νομίζω ότι έδωσε κάποιο φάουλ πριν το διαιτητή, γιατί μας σηκώνει την γροθιά του. Τελικά δεν σηκώνει την γροθιά.
στήριξε για να σταματήσει το χρόνο. Ο Παπαναστασίου έχει κλειστεί από τον Κωνσταβέλη. Ο Κωνσταβέλη του κάνει φάουλ. Δεύτερο ομαδικό και δεύτερο προσωπικό για τον Παπαδίνο. Να γίνει αλλαγή ο σέντερ τον Μπάντικουτς. Ο Παγκαλονίκας στον Μπλίκα, ωραία η πάσα για τον Σελερίτη. Η πάσα στο καλάθι. 7-2, πολύ ωραία η πάσα. Ψηλού, πολύ ωραία το κόψιμο από τον χώρο της συγκεκριμένης φάσης, από τον Φελερίτη. Ωραίο παίζει με το πίτερ ρόλ τώρα η Μπάντι Κούτς, ο Λασκαράτος δεν σκοράρε, αλλά κέρδισε το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Στους 2 και 7-4, μειώνουμε στους 3. Δεν είναι και κάποιος, βγαίνει τώρα ο Κασαβέλης. Για να μπει στη θέση του ο Αντωνίου. Σούστα από τον Γλίκα, αμυντικό rebound για τους Μπάντικουτς. Αράτσε. Λασκαράτος στον Παλατζίδη, είναι μόνος του. Θα το πάρει λοιπόν το τριποντάκι, δεν θα εξαρτήσει. Αμυντικό από τον Γλίκα. Παρασκευάς. Γλίκα στον Φελερίτη, αυτός ο τώρα από μέση απόσταση, δεν θα το βάλει. Παλατζίδης μάζεψε. Καράτσεφ. Ούτε αυτός θα καταφέρει να εσωφαρίσει. Ο Λασκαράτσεφ θα δει να κλέψει. Από αυτόν δεν είναι μπαλά έξω. Καλατζίδη στο στοχή, προσπαθεί για το rebound. Παραμένει η κατοχή για τους Μπάντικουτς. Η αλλαγή θα γίνει, θα γίνει ο Παρασκευάς, τον πιο Μαντάκος. Λοσκαράτος. Αντωνίου στην εκπνοή της αντίθεσης. Μιλώνει στον πόντο. Όταν έφυγε πάνω τα χέρια του στο Ξάρι και μην μόνοι κάνει ένα δευτερόλεπτο, θα κάνει ο Παπαδόπουλος στον Παπακαλοδούκα. Μαντάκος παίρνει το σκριν, ωραία. Καλατζίδης. Καλό Γλύκας. Ο
σούτ με πριν, το έχασε. Καράτος είναι για να πάρει θετικό rebound, το πίσω πάλι. Δύο βολές. Το τροφάουλ και για τον Φελερίτη θα πήγε. Τον Μπάντικουτς, πολύ ωραίο καλάθι. Περνάει και ο Νιχαλάς. Τροματιάς. Έκλεψε, ξανακλέτε μου παγκαλωτήτας, αλλά δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Σταβέλης, στυλίθηκε, θα καρφώσει. Δεν καρφώνει, αλλά κερδίζει ακόμα κάτι καλύτερο. Για να το συντάξω και σωστά, κερδίζει. Ακόμα κάτι καλύτερο είναι λάθος. Δεν ξέρω. Εγκεφαλικό. Για να δούμε αν αυτή τη φορά θα έχουμε μέσα τρίποντο. Θα έχουμε. Κερδίζει το μάξιμο σε αυτή τη φάση που θα βέλεις. Λίκας.
το αριστερό drive και κεφαλάς και σκοράρει αφού κάνει τον Μάργαρε. Αφού είναι την πέραση του κυπικό του αντίπαλο. Παπακαλοδούκας. Λάθος πάσα, όχι. Τέλος της πρώτης περιόδου. Κρατάνε το προβάδισμα στους 5 πόντους. Οι Μπάλτικουτς επιστρέφουμε. Έναρξη δεύτερο δεκαλέπτου. Στην επίθεση είναι η high post. Ο Ντάκος θα οργανώσει. Στον το Παναστασίου έδωσε. Παπαναστασίου, Μαντάκος, Παπακαλοδούκας, Θελερίτης και Γεωργίου. Καλή άμυνα, Λασκαράτος. Χάνει το lay-up. Τον το πάνω στο φύγιο λιμπάνω. Από την άλλη λοιπόν είναι ο Αντωνίου, Κωνσταβέλης, Παπαδόπουλος. Κωνσταβέλης, Παπαδόπουλος, Λασκαράτος, Αντωνίου και Κεφαλάς. Πάσω εγώ τρίποντο του Κωνσταβέλη. Παπαδόπουλος ασμάζεψε. Μπάλα. Τρίπον του Παπαγαλοδούκα, αστοχή, μαζεύει ο Παπαδόπουλος. Κωνσταβέλης, μετά από προσποίηση, ωραία καλά. Διαφορός 7, 19-12. Γεωργίου. Λάθος πάσα, κλείνει ο κεφαλάς. Πέρασε ο Χαρατσέφ. Στην θέση του Αντωνίου. Κωνσταβέλης, Καρατσέφ, Λασκαράτος. Δεν ανεβαίνει στους 10 η διαφορά. Φάουλ επιθετικό, ο Μαντάκος. Μπαίνει ο Παρασκευάς Γιάννη Γεωργίου. Καρατσέφ, ωραία καλά, φοβερά προσωπική ενέργεια. Τιμωρούν τις κακές προσωπικές άμυνες οι Μπάλτικουτς τον high post. Με το που περάσουν το προσωπικό τους αντίπαλο, μετά βγαίνουν όπως θα λέγανε και στο ποδόσφαιρο, φάτσα με τα δίχτυα. Ενώ από την άλλη βλέπετε ότι άμυνα παίζει με την Μπάντικουτς. Ωραία κίνηση από τον Μαντάκο. Δεν καταφέρει να σκοράρει ο Θελερίτης, μαζί του ο Κωνσταβέλης. Νομίζω πως είναι double score, 22-11. Νομίζω πως ναι. Thank you.
14 βήματα κάνει ο Λασκαράτος, άρα προηγουμένως δεν ήταν 22-11, ήταν 20-11. Λίχα σπέρασε και πάλι στο παρκέ. Μαντάκος από μέσα απόσταση, goal foul. Μέσα και η βολή μέσω τρίποντο από τον Μαντάκο. 23-17. Χαράτσεφ τον Παλατζίδη, δεν δοκίμασε κάτι σουτ. Ξανά στον Χαράτσεφ. Έχασε την μπάλα και τρέχει στον Παλατζίδη, παρασκευάσει. Τρίπλα, μια, μάλλον ένα βήμα χωρίς τρίπλα έκανε ο Παρασκευάς. Κωνσταβέλη, σε εντυπωσιακό καλάθι. Πολύ αθλητικός σέντερ τον Μπάντικουτς. Θα γράψει το 15-17, θα ανεβάσει ο Παρασκευάς 8 πόντους. Γλυκά σε αυτό και σε Κωνσταβέλης μάζεψε. Μόνο στον Βαδόπουλος δοκιμάζει τρίποντο, το χάνει. Ο Βαδόπουλος μάζεψε. Προσκευάσει. Στον Κάνε, σε πάλι καλή βήματα. Πίσω. Είναι ο Χαράτσεφ, περνάει ο κεφαλάς στη θέση του. Ο Χαβέλης ψάχνει να μοιράσει την μπάλα. Κακή η πάσα που του έκανε ο Λασκαράτος. Κάνε κοντρόλ με τα πόδια. Ξαναπερνάει ο Γεωργίου, θες τύπο Πακαλοδούκα. Όλα αυτά με 4.35 να μένει για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μαντάκος οργανώνει την επίθεση, πασάρει στον Θελερίτη. Την πήρε ο Μαντάκος, αλλά δεν έκλειψε ο Παλατζίδης. Τελικά θα κλέψει ο Λασκαράτος. Δεν γίνει συνδυασμός. Έτσι θα πάμε σε σέντε επίθεση. Να πάρει τα αιμά, όταν τους τρομούσε λίγο. Στρογγυλά λοιπόν στους 10 πόντους η διαφορά, 27-17. Ο Θελερίδης πήγαινε προς τον πάγκο και έλεγε ότι οι αντίπαλοι μας έχουν κάνει γιογιό. Μας έχουν τρυπήσει την άμυνα με κάθε τρόπο. Κακή η πάσα τώρα του Μαντάκου, θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση σουτάροντας το τρίποντο, το οποίο ήταν και ελεύθερο. Απ' την άλλη βέβαια και ο Άντρης Παναστασίου πρόσεχε, ίσως και να έπρεπε την μπάλα για να βάλει το καλάθι, αλλά δεν είναι δικό του το λάθος, καθώς είχε πάρει τη θέση για το rebound. Μαντάκος και ο Γκόμενος θα περάσει ωριακά το κέντρο. Το πέρασε ωριακά το κέντρο, αλλά το πρόλαβε και συνέχεια ο Παδόπουλος που έκανε φάουλ. Σάββας μάλιστα, αν άκουσα καλά, συνεννόματος. Ο Γλύκας στο σύ, μαζεύει το ριμπάντο που θα βέλεις. Και χαλάς. Δεν πέρασε η πάσα του.
φτάνει όμως τον Κωνσταβέλη με κάποιο μαγικό τρόπο. Αστοχή στον τρίποντο Παπαδόπουλος, μαζεύει ο Γεωργίου. Του πρώτο μαγικό. Παπαναστασίου, λάθος. Έκανε baseline cut ο Παρασκευάς. Ο Βαλαστασίου επιδεκλήθηκε από δύο παίκτες. Θεώρησε ότι θα υπάρχει παίκτη στη γωνία. Έλεγε όμως ο Παρασκευάς από εκεί. Και έτσι ο Παρασκευάς έκανε το λάθος. Παλατζίδης και Σταβέλης. Παλατζίδης δύσκολο σούτ και θα σκοράρει. Μάζεψε ο Παπαναστασίου. Μαντάκος. Και πάλι ήταν κακή η προσωπική άμυνα, αυτή τη φορά από τους Μπάντικουτς όμως, οι οποίοι του δώσανε τον διάδρομο καλόλι κάτω με αριστερό. Και αυτός τον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο για να βάλει το καλάθι και να κερδίζει και αυτός με 4 το maximum. Οδηγία πιο πολύ προπονητική του δίνει εδώ πέρα ο διαιτητής του Κεφαλά παρά διαιτητική. Ότι είναι σχεδόν και το καλάθι. Πήγε και έκανε σχεδόν και το φάουλ, το οποίο δεν γίνεται να μην στο δώσω. Αλλά εκεί είναι εντελώς αχρέαστο να κάνεις το φάουλ. Ο Κώστα Βέλης κέρδισε το φάουλ. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το time out, δύο βολές έχει ο Κωνσταβέλης. Η πρώτη βολή δεν θα μπει από τον Κωνσταβέλη. Έξω και η δεύτερη, καλό time out από τον coach. Κρύωσε όσο χρειαζόταν για να μην μπουν οι βολές. Παπαναστασίου στον Μαντάκο, ο Μαντάκος βάζει 5 συνεχόμενους πόντους. Και θα είναι και παραπάνω οι συνεχόμενοι πόντοι του Μαντάκου. Καράτσεφ από την κορυφή θα το βάλει το τρίποντο. 30-22. Νομίζω έχει βάλει δύο συνεχόμενα γκολ φάουλ ο Μαντάκος και αυτό. Κωνσταβέλης κάνει το τρίτο του προσωπικό φάουλ που θα πρέπει να γίνει αλλαγή. Επιθετικό ριμπάντο Λασκαράτος. Λασκαράτος δίποντο, ανεβάζει διαφορά στις 10 πόντους. 32-22 και πάλι προγγυλή διαφορά. Παπαναστασίου κάνει το λάθος. Μεταφορά ο Κεφαλάς
Και δεν είναι 14, είπα 17,5 ανήκουμε τώρα, εδώ είναι το χώμα μου. 14. Βάζει 14 τα 17,5 λοιπόν ανήκουνε στους Χάιπος. Πήρε ο Μαντάκος. Τελερίτης Παπαναστασίου. Την μπάλα, δεν το έβαλε. Ο Παλατζίδης έτσι λοιπόν θα τελειώσει. Το πρώτο ημίχρονο, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο. Κεφαλάς, Χαράτσης, Παπαδόπουλος, Λασκαράτος και Παλατζίδης. Ο Λασκαράτος πήρε την μπάλα, αστόχησε, ο ίδιος μάζεψε, ο Παπαδόπουλος τον Χαράτσης. Καλή άμυνα από τους Χάιποστ. Καντάκος, Παπακαλουδούκας, Τελερίτης, Παρασκευάς και Παπαναστασίου. Αστόχησε ο Παρασκευάς, αλλά για καλή του η μπάλα βγήκε από τον Μπάντεκουτς. Κέρδισε ο Θεμερίτης. Καλατζίδης είναι μόνος του, δεν το σκέφτηκε, δεν το σκέφτηκε. Λασκαράτος, που το έβαλε. Την πάλα στα χέρια του Παπακαλουδούρου, που θα τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Τώρα στον Μαντάκο. Τελερίτης. Παρασκευάς είναι μόνος του. Την πάλα δεν το κάνει το χατέρι, ευθυντικό rebound και καλάθι. Το Παπαναστασίου.
Έγραφα το time out η ώρα. Αυτό τι σημαίνει, το προηγούμενο δεν έγραφα τον αγώνα. Συμβαίνει και αυτό καμιά φορά, τα κουμπιά είναι λίγο ευαίσθητα. Τώρα γράφω σίγουρα το μάτσο όμως. Λασκαράτος, αστοχή. Η μπάλα γέννη από τον Ρίγκουγκε. Την έσωσε ο Παρασκευάς. Μαντάκος. Ξανά πήρε ο Μαντάκος. Πάσαρε στον Φελερίκη. Αυτός αστοχή, ο Λασκαράτος μαζεύει. Ζωντανό και λίγο η μπάλα. Έχει τον Παναζίδη. Τώρα ο Παναζίδης. Και πάλι κακή άμυνα από τους Τάιτες. Ο Παναστασίου το χωσέ. Μάζει ο Κωνσταντέλης. Δύσκολο αυτό το γενικό Παλατζίδη, θα τους θέλει που έχασε την μπάλα για λίγο από την κατοχή του. Λάθος πάσα την Παρασκευά. Τρίποντο 37-26. Τελερίκης το έχασε, έτσι λόγω να απόλυσε το Χαβέλης. Για τεχνική ποινή. Δεν έχει δώσει φάουλ. Ότι σταμάτησε τη φάση για να κάνει προειδοποίηση. Αλλά σουτάρε στην εκλογή της εφέσης από το Καραμπάρι. 37-28 είναι το σκορ. Μαντάκος αστοχή, ο ίδιος μαζεύει. Θα
αστοχή και πάλι. Καλό rebound πάνω στα σου. Και αυτό το χάνει και στη συνέχεια έρχεται ο πολύ ψηλός και πολύ αλτικός Κωνσταντέλης να μαζέψει. Μπαλατζίδης κάνει το αριστερό λεγιά, μαζεύει ο Γλύκας. Παρασκευάς. Ωραία πάσα από τον Φρυσκο Ράρι. Ασύ στο Μαντάκος. Πολύ ωραία πάσα. 37-30. Μαντάκος, Κωνσταντέλης μάζεψε και πάει μόνος στον Κωνσταντέλης και έχει στο φάουλ στην γραμμή για δύο Βέλες. Παπαναστασίου θέλει να απαντήσει και να τα καταφέρει κύριο Χαράτσεφ. Χαράτσεφ κερδίζει πάλι από τον Γλύκα, δύο βολές. Ο Φελερίτης. Ο Παναστασίου. Έκανε βήματα. Λασκαράτος. Φωνάζει ο Χαράτσεφ. Λασκαράτος. Φάουλ του Παπακαλοδούκας.
Λάβος ο Λοσκαράτος. Τζίδης τρίποντο, το χάλι. Μπάλα βγαίνει από τον Παπαδόπουλο. Ακόμα 18 δευτερόλεπτα. Γιωργίου. Τελερίτη, το χάσε, πρόκειται ο Κωνσταντέλης, Παπαδόπουλος. Πρόλαβε το χρόνο, εδώ σκόρα ο Κωνσταντέλης. Έτσι λοιπόν τελειώνει η τρίτη περίοδος. 40-30 επιστρέφουμε. Έναρξη λοιπόν της τελευταίας περίοδου, 40-30 το σκορ. Μπροστά πάντα η Μπάντη Κούτσα απέναντι στο Sky Post. Ο Παναστασίου αστόχησε, μπάζεψε ο Χαράτσεφ. Παλατζίδης. Λασκαράτος. Αστόχησε, μπάζεψε ο Παναστασίου. Πελερίτης. Έγινε το λάθος. Αυτό για τον Λασκαράτο. Ωραία αναποτελεία από τον Παπαναστασίου. 40-32. Και έξω, ήταν κακό το σούτ του Χαράτσεφ. Γρηγό έξω Γιάννη. Τελερίτης. Παπαναστασίου, πολύ καλή άμυνα του Χαράτσεφ. Πρόλαβε το χρόνο ο Μαντάκος. Αυτό το έβαλε, βάζει στο Παλατζίδης. Τελερίτης, ωραία, πάσα από τον Παναστασίου, σκοράρει. Πάμε 34, time out, καλούν οι Baltic Goods, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν με το time out. Αλατζίδης, Λασκαράτος, το βάζει το τρίποντο. 43-34. Και πανηγυρίζουμε καθώς το κάνατε αυτή η ροσορή 4-0 η Bandicoot. Πάλι χαμηλά έκανε ο Μαδόπουλος στον Μαντάκο. Yeah.
Μαζεύει τους 7 πόντους τη διαφορά. Πάμε 3. 43-36. Παλατζίδης. Παρασκευά, Φελερίτης και πάλι ένα σούτ. Το χάνει, ο Παχαλοδούκας έρχεται για να μην σκοράρει στο follow. Όμορφο drive και καλάθι από τον κεφαλά που δεν έχει χάσει αριστερό drive. Το 45-36. Ο Παχαλοδούκας. Αυτό έχει το drive, το δικό rebound και όχι, δεν παίρνει καλά αυτό να πάρει στο σύνολο. Θαλάσσος έκανε έρβολη μαζί του Παναστασίου. Προσπαθεί να κλέψει ο Κεφαλάς, εμποδίζει λίγο στο κατέβασμα τον Μαντάκο. Μαντάκος ήταν προσπίσει, το χάνει μαζί του Παναστασίου. Κερδίζει φάουλ και θα πάει σε γραμμή για δύο βολές. Επιστρέψαμε το time out. Yeah. 45-36 σκορ. Πέρο Μαντάκος. Θα σουτάρει. Δεν το βάζει. Μαζί του Παπαδόπουλος. Τελευταίο πεντάλεπτο. 8 δευτερόλεπτα για να πράσουμε τη σέντρα. Υπάρχει κούτσου. Στο ημιτίκλιο πίσω από τη σέντρα ήταν ο Λασκαράτος όταν μένανε 14 χρόνια για την εξετίδωση. Παλατζίδης κάνει το λέει. Πόσο του μηχανό που δεν πέρασε. Μετάκος. Μόνος ο φόνος ο Σύρος του Καλάβη. Σκοράρι. 45-40. Κεφαλάς. Όλη μέρα αυτό κάνει ο Κεφαλάς. Όλη μέρα. 47-40. Λούκας έχασε την μπάλα. Έκλεψε ο Παπαδόπουλος. Πήγε πονηρά στη φάση ο Παπαδόπουλος. Yeah.
Μισό δεύτερο έχουν για την λήξη επίθεσης. Παπαδόπουλος στον Μαντάκο. Τέσσερα ομαδικά, τέσσερα και τα προσωπικά στον Κωνσταβέλη και τον Παπαδόπουλο. Μόνο στον Μαντάκος σκοράρει. 47-42. Επιθετικό φάουλ έγινε στον Κωνσταβέλη. Μαντάκος τελικά θα βγει μόνος του, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Θα τον το μπακαλωδέκα την κυμπάλα. Άρα επίθεση. Μαντάκος. Αναστασίου, σωτάρες, κοράρι.
Πάλι από τον Καλοβόκα. Πέμπτη ένα 45. Μαντάκο στον Παπαναστασίου, το χάσα. Καράτος, πάσαρε στον Παλατζίδη, το έχασε. Γλύκας, Μαντάκος τρίποντο, δεν το έβαλε. Ο Γλύκας στο χ, ο Σταβέλης μαζεύει, τέλος του μάτς. Περνάει τη σέντρα πλάγια με την περάσταση ο Καράτος. Κερδίζουμε λοιπόν οι Μπάλιγκουτς. Πενήντα ένα, 40 έχει τον τελικό σκορ. Αυτά λοιπόν από εμάς. Γεια σας.